Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές του Εύρου ύστερα από κρούσμα ευλογιάς που διαπιστώθηκε στην περιοχή της Τουρκίας κοντά στα σύνορα με τον Ομό. Με έγγραφό του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εστάλει προς τις περιφέρειες και τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, του ζητά να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές εγωπροβάτων, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου της ευλογιάς των προβάτων και των εγών μετά την επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Στην περιοχή Τεκιρντάς. Θα ήθελα να ενημερώσω και τους κτηνοτρόφους ότι στις 21 Νοεμβρίου ενημερωθήκαμε από τις κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου ότι δηλώθηκε μια εστία ευλογιάς στην περιοχή της Τουρκίας, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Η εστία ήταν τον 5 δεκάτου του 17, μας γνωστοποιήθηκε στις 21 Ενδεκάτου. Είναι σε απόσταση, όπως φαίνεται από το χάρτη, όπως μας έχει κοινοποιηθεί από την Τουρκία, περίπου 35 με 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα τα δικά μας, στην περιοχή μεταξύ τη Δημοτίχου και Ορεστιάδος. Αυτό σημαίνει ότι ήδη ενεργοποιήθηκε η ζώνη των 10 χιλιόμετρων ελέγχου των εγωπροβάτων από πλευράς Βορείου και Νοτιού Ευρώπη τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Παρακαλούμε και φιστούμε την προσοχή στους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους και αν διαπιστώσουν κάτι, άμεσα να ενημερώνουν τις κτηνιατρικές αρχές. Παρακαλούμε πολύ και στα πλαίσια των μέτρων για τη ζώνη ελέγχου. Αν ενδιαφέρεται κάποιος κτηνοτρόφος να πουλήσει κάποια ζώα ή να τα μετακινήσει για κάποιο λόγο, να ενημερώνει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για να ελέγξουμε τα ζώα πριν τη μετακίνηση, να μην προσεγγίζουν τον ποταμό Εύρο για βόσκηση ή προκειμένου να πιούν νερό και να είναι σε άμεση επαφή αν κάτι αντιληφθεί που δεν πάει καλά με το κοπάδι του. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ειδικότερα την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, αλλά και τα νησιά που βρίσκονται απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν ήδη ενεργές εστίες με ευλογιά στη Λέσβο. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν, αλλά και τα προληπτικά μέτρα στα οποία προχωρά η ίδια προκειμένου να θωρακίσει τις εκμεταλλεύσεις με εγωπρόβατα από την απειλή της ευλογιάς, προκειμένου να μην λάβει το φαινόμενο. Ανησυχητικές διαστάσεις. Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι όταν διαγνωστεί το νόσημα που έχουμε το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Τώρα εφαρμόζουμε προληπτικά που είναι αυτή η ζώνη 10 χιλιόμετρων παράλληλα με τον ποταμό Εύρο, στα οποία εμείς οφείλουμε να κάνουμε τακτικές κλινικές εξετάσεις και τα δύο παιδιά που έχουν προσληφθεί και για το πρόγραμμα των 4 εξωτικών νοσημάτων αυτή τη στιγμή ήδη, παρόλο που οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, παρόλα αυτά γίνονται κλινικές εξετάσεις σε ζώα και γίνεται λήψη αίματος για να ελέγξουμε αν τυχόν έχει έρθει κάτι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ανησυχητικό.